Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου. Τα προβλήματα που υπάρχουν νομίζω αναδείχθηκαν με πάρα πολύ γλαφυρό και περιγραφικό τρόπο από τους προαναλύσαντες. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Εγώ απλά ως μέλος της νεολαίας της ΕΑΝ και μέλος του ψηφοδελτίου της ΕΣΚ Τυφλών θα ήθελα προσωπικά να επισημάνω το πόσο σημαντικό είναι σήμερα οι γονείς, τα άτομα με αναπηρία, οι φοιτητές που έχουν κάποια αναπηρία και συνολικότερα όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της συλλογικής και της οργανωμένης δράσης προκειμένου όλοι από κοινού να παλέψουμε για αυτά που σήμερα πραγματικά είναι σύγχρονα και αναγκαία. Γιατί δυστυχώς, όπως έχει αναδειχθεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο από τους προηγούμενους ομιλητές, βιώνουμε καταστάσεις ασύλληπτες. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια διάσταση μεταξύ των σύγχρονων δυνατοτήτων που υπάρχουν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, την συνολικότερη εξέλιξη που λαμβάνει η χώρα όσο περνάνε τα χρόνια, την ολοένα αυξανόμενη παραγωγικότητα της εργασίας και δυστυχώς συμβαίνει αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν να μην αξιοποιούνται προς όφελός μας, αλλά να υπάρχει εμπορευματοποιημένη παραγωγή, ενώ η παραγωγή στην πραγματικότητα είναι κοινωνική. Και όλα αυτά τα επιτεύγματα να υποτάσσονται στο βωμό του κέρδους, αντί να λειτουργούν προς όφελός μας. Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το ζήτημα που αφορά, πιστεύω, όλα τα άτομα με πρόβλημα όρασης, των οθονών Braille, οι οποίες, ενώ θα μπορούσαν να λύσουν πάρα πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, δυστυχώς, για να τις προμηθευτούμε, πρέπει να δώσουμε 3 με 4 χιλιάδες ευρώ, και αν τις βρούμε, γιατί πρέπει να τις παραγγείλεις από επιχειρήσεις που τις πουλάνε, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, και είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί συνάδελφοι που θα μπορούσαμε όλοι, ας πούμε, να βγάλουμε τη σχολή μας πολύ πιο εύκολα, να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε εργασία στα πανεπιστήμια μας, να μην μπορούμε πρακτικά. Πράγμα που συνιστά μια σύγχρονη μορφή αποκλεισμού στον 21ο αιώνα, της προόδου και της εξέλιξης, ας πούμε, των δυνατοτήτων. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη εκπαιδευτών κινητικότητας, πράγμα που συνεπάγεται τη μη αυτονόμησή μας και το ότι δεν μας δίνεται τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθούμε σαν άτομα με πρόβλημα όρασης, να κινούμαστε αυτόνομα, να παρακολουθούμε μαθήματα καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης που μας είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε μια καθημερινότητα στις υψηλών αναγκών μας γενικότερα. Επίσης, έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην παραγωγική διαδικασία, πράγμα που δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση από το κράτος. Και όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν θέλει. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα. Και πρέπει όλοι από κοινού να αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό είναι συλλογικά, οργανωμένα, μέσα από τη δράση μας, να βάλουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας μπροστά, να κινητοποιηθούμε, γιατί οι γονείς δεν χρωστάνε σε κανέναν να βάζουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών τους με αναπηρία, που μπορεί να έχουν πολύ βαριές αναπηρίες και δυστυχώς δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση δημόσιες δομές, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν. Και είναι πολύ σημαντικό όλοι να συσπηρωθούμε, γιατί έχουμε ανάγκες, αυτό σημαίνει πραγματική εξέλιξη και πραγματική πρόοδος, υπάλληλοι για αυτές, και όχι το να υποτασσόμαστε σε λογικές του «έλα μωρέ, κάποια στιγμή θα γίνει» ή στο ότι υπάρχουν κάποιοι που θα λύσουν τα προβλήματά μας. Όχι, αν εμείς οι ίδιοι δεν θέσουμε τα διάφορα ζητήματα, δεν προβληματιστούμε, δεν κινητοποιηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι παράγουμε, εμείς οι γονείς μας, οι εργαζόμενοι της χώρας. Σε εμάς οφείλεται αυτή η ανάπτυξη που έχει λάβει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια
και αντί να απολαμβάνουμε τους καρπούς της, συνεχώς το βιωτικό μας επίπεδο μειώνεται, πληρώνουμε τις συνέπειες των ανατιμήσεων, της ακρίβειας και του πολέμου που λαμβάνει η χώρα για τα κέρδη των λίγων και δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα και δικαιώματα και ανάγκες. Οπότε όλοι μαζί, σαν νέοι, οι γονείς μας, οι φοιτητές με αναπηρία, πρέπει να βάλουμε τα προβλήματά μας μπροστά που υπάρχουν σήμερα και να διεκδικήσουμε την ουσιαστική, ολόπλευρη και πραγματική αντιμετώπιση τους και να παλέψουμε όλοι για μια κοινωνία όπου εμείς που αποτελούμε τους τροχούς της κοινωνικής εξέλιξης να είμαστε αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα απολαμβάνουμε τους καρπούς και τα αποτελέσματα όλης αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ.